Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακούσαμε την επιχειρηματολογία του κυρίου Βενιζέλου επί της ενστάσεως αντισυνταγματικότητας που εγείρει. Πρέπει να πω ότι ήταν μία ομιλία που συνέχεια την ουσία με τον τύπο της αντισυνταγματικότητας. Μία ομιλία που έδινε την εντύπωση υπεκφυγών να τοποθετηθεί στο μείζον πολιτικό θέμα που σήμερα έχει έρθει στην εθνική αντιπροσωπεία και αφορά την αξίωση των πιστωτών να υλοποιήσουμε μια πολιτική καταστροφής της εθνικής και κοινωνικής πορείας. Και για αυτά μιλήσατε κύριε Βενιζέλο και θα έλεγα ότι πιο πολύ μιλήσατε για αυτά με έναν λόγο προπαγανδιστικό περισσότερο παρά επιστημονικό και νομικό. Επί της ουσίας όμως τώρα. Η ένσταση της αντισυνταγματικότητας δεν στέκει. Κανένα από τα επιχείρηματα που προβλήθηκαν δεν ευσταθεί. Πρώτον, το επιχείρημα ότι πρόκειται για δημοσιονομικό ζήτημα δεν ισχύει. Ο συνταγματικός περιορισμός αφορά μόνον ψηφισμένο νομοσχέδιο δημοσιονομικού χαρακτήρα. Αντιθέτως, στην περίπτωση του κρινόμενου τελεσιγράφου πρόκειται για κείμενο ευρύτερης πολιτικής σημασίας που θα καθορίσει την οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας ίσως για αρκετές γενιές. Θα καθορίζει το μέλλον των παιδιών μας, το μέλλον της κοινωνίας σε μεγάλη χρονική διάρκεια. Η πρόταση για δημοψήφισμα που κατέθεσε η κυβέρνηση υπακούει στο άρθρο 44 παράγραφος 2 του Συντάγματος, πρόκειται για κρίσιμο εθνικό θέμα. Αυτό επικαλούμαστε. Κρίσιμο εθνικό θέμα. Θα ήθελα απλώς να αναφέρω, να γνωστοποιήσω στο σώμα, ότι διαπρεπείς συνταγματολόγοι, οι οποίοι θα έλεγε ότι κανείς ότι πολιτικά αναφέρονται σε άλλους χώρους και όχι στον ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο καθηγητής κ. Μανιτάκης και ο καθηγητής κ. Σωτηρέλης, υποστήριξαν δημοσίως ότι δεν προκύπτει θέμα αντισυνταγματικότητας με βάση το προβαλλόμενο επιχείρημα περί δημοσιονομικού ζητήματος. Για το δεύτερο επιχείρημα που ακούστηκε και το οποίο θα λέει κανένας ότι και τυπικά δεν αφορά το Σύνταγμα, το θέμα των προθεσμιών. Δεν καθορίζει το Σύνταγμα προθεσμίες, καθορίζεται στον ειδικό νόμο για το δημοψήφισμα, στον 40-23 του 11, που έχει ψηφίσει η Βουλή τον Οκτώβριο του 2011 και φέρει και την υπογραφή του κυρίου Βενιζέλου. Γνωρίζει λοιπόν ο κύριος Βενιζέλος ότι στο άρθρο 12 του εν λόγω νόμου ορίζεται ότι εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος για το δημοψήφισμα διεξάγεται το δημοσίφισμα. Δεν καταλαβαίνω τι θέμα εγείρεται εδώ. Το δεύτερο, θα τα πείτε μετά κύριε Βενιζέλο. Το δεύτερο θέμα το οποίο ετέθη, το τρίτο θέμα το οποίο ετέθη, είναι το θέμα του συντόμου χρόνου. Με την έννοια ότι παραβιάζεται μια δημοκρατική αρχή. Δυστυχώς το επιχείρημα αυτό παραβιάζει την απλή λογική. 5 χρόνια δεν συζητάμε απλώς, αλλά βιώνουμε τα όσα περιλαμβάνονται στο τελεσίγραφο των πιστωτών και επί 5 μήνες συζητούμε για τα θέματα τα οποία σήμερα έρχονται με εκβιαστικό τρόπο να επιβληθούν στην ελληνική κυβέρνηση και πολιτεία. Δεν πρόκειται για υφαρπαγή λοιπόν λαϊκής βούλησης. Αντιθέτως, πρόκειται για σεβασμό της λαϊκής βούλησης. Η κυβέρνηση θέλει όχι να μεταθέσει στις πλάτες των Ελλήνων πολιτών, αλλά με πολιτική ευθύνη να στείλει ένα μήνυμα ότι στη διαπραγμάτευση την οποία έχει αρχίσει και την οποία θέλει να συνεχίσει έχει την μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού μαζί της. Και το δημοψήφισμα δίνει τη δυνατότητα, πέρα από τις ιδιαίτερες κομματικές αντιπαραθέσεις και αναφορές, να εκφραστεί ενωτικά η εθνική αξίωση, να μην υπάρξει περαιτέρω καταστροφή της οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας. Άκουσα και άλλα επιχειρήματα, δεν θέλω να τα σχολιάσω, με μια ρητορική περί πραξικοπημάτων, περί εκτροπής κλπ. Τώρα
να λέει ο κ. Βενιζέλος ο υπότροπος τέτοιων πρακτικών με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, να κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ για πραξικόπημα κλπ. Εντάξει, αντιλαμβανόμαστε όλοι. Μου έκανε εντύπωση ότι ο κ. Βενιζέλος δεν μένει στην γνώμη της Βουλής, αλλά προσπαθεί να εμπλέξει στην περίεργη διαδικασία παραβίαση του συντάγματος τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έχουμε εμπιστοσύνη στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και λόγω του επιστημονικού του κύρους και λόγω του δημοκρατικού του ήθους και λόγω της θεσμικής του αντίληψης ότι θα σεβαστεί την γνώμη της Βουλής και δεν πρόκειται να δημιουργήσει όπως θέλει ο κ. Βενιζέλος προβλήματα, προσκόμματα, να παρεμβάλλει προσκόμματα στην έκφραση της πρωτογενούς λαϊκής γνώμης, στη διενέργεια του δημοψηφίσματος. Θα μπορούσαμε και άλλα στοιχεία να επισημάνουμε από την τοποθέτηση του κ. Βενιζέλου. Επαναλαμβάνω, δεν είναι συνταγματικής τάξης, είναι πολιτικής τάξης. Τα σέβομαι, διαφωνούμε, όπως το επιχείρημα ότι έχουμε ανύπαρκτο ερώτημα. Γιατί έχουμε ανύπαρκτο ερώτημα? Έχουμε υπαρκτό τελεσίγραφο των πιστωτών. Ακόμη κι αν, όπως λέγεται και διαβάζουμε, μπορεί κάποια στιγμή το τελεσίγραφο αυτό να το πάρουν από το τραπέζι οι πιστωτές, πότε για κόλπο. Το περιεχόμενο παραμένει. Και καλούμε την ελληνική βούλη και τον ελληνικό λαό να δώσει αυτή την δέσμευση και το αξιοδότη στην κυβέρνηση. Την δέσμευση θα απορρίψει τα μέτρα του τελεσίγραφου αυτού, η οποιαδήποτε μορφή και αν επανέλθουν στο προσκήνιο. Για τους λόγους αυτούς. Για τους λόγους αυτούς ζητούμε να απορριφθεί από την εθνική αντιπροσωπεία η ένσταση περί αντισυνταγματικότητας, η οποία, όπως είπαμε και νωρίτερα, είναι περισσότερο, υποκίνεται περισσότερο από πολιτική σκοπιμότητα παρά από έγνοια για τη δημοκρατική τάξη. Ευχαριστώ.